Εγώ είμαι η Τέτα, λοιπόν, είμαι 43 χρόνων. Συνεργάζομαι με τον Νεανικό Πλάνο από το 2003 και η βασικότερη δουλειά που κάνω σε συνεργασία με τη διοργάνωση του φεστιβάλ είναι οι μεταφράσεις και ο υποτιτλισμός. Ωραία. Είναι μια δουλειά που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Θέλετε να μας πείτε πώς επιλέξατε αυτό το επάγγελμα? Αυτό το επάγγελμα λίγο το επέλεξα, λίγο με επέλεξε. Δεν είναι αυτό που έχω σπουδάσει. Αλλά επειδή το πρώτο μου πτυχίο το έκανα στην Αγγλία και είχα μια προηγούμενη επαφή με το μεταφραστικό τμήμα του Νεανικού Πλάνου, με καλέσανε, μου είπανε θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς με αυτό το 2003 και ξεκίνησα κάπως ερασιτεχνικά. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ σαν αντικείμενο και το πρώτο μου πτυχίο ήταν σχετικό με τον κινηματογράφο, τότε κρατούσα μια επαφή με το σινεμά και με τις ταινίες. Και βελτιωνόμουν και στο μεταφραστικό κομμάτι και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις ότι διευκολύνεις τον κόσμο να παρακολουθήσει μία ταινία και ανοίγεις τις δυνατότητες τους. Και κάπως βρέθηκα να βιοπορίζομαι από αυτό και να είναι η βασική μου δουλειά. Ποια είναι τα θετικά και ποιες οι δυσκολίες της δουλειάς σας? Τα θετικά. Εμείς κάνουμε υποτιτλισμό κυρίως για ταινίες σε φεστιβάλ κινηματογράφου. Οπότε τα θετικά είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ταινίες που δεν βγαίνουν συνήθως προς τα έξω, δεν βρίσκουμε διανομή. Πιο επιλεγμένες, πιο καλλιτεχνικές δουλειές, πιο προσεγμένες, όχι τόσο εμπορικές. Δεν είναι blockbusters σαν αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Αυτό λοιπόν είναι στα θετικά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και δουλειές πιο ιδιαίτερες σε αυτό το πλαίσιο που δεν αξίζουν απαραίτητος τον κόπο. Δεν είναι απαραίτητος καλές δουλειές μόνο και μόνο επειδή είναι φεστιβαλικές ταινίες. Αλλά αυτό το συναντάς έτσι κι αλλιώς. Τα αρνητικά είναι ότι το υλικό συνέδριο το παίρνουμε πολύ κοντά χρονικά σε σχέση με την έναρξη της κάθε διοργάνωσης. Οπότε έχουμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να κάνουμε τις μεταφράσεις και να τις ολοκληρώσουμε. Σας πιέζει ο χρόνος δηλαδή? Ναι, είναι αρκετά πιεστικό και πολλά πράγματα μπορεί να βγουν και τελευταία στιγμή, να έρθει κάποια αλλαγή στην κόπια, να μην είναι η αρχική που μας έχουν στείλει, να πρέπει να κάνουμε διορθώσεις τελευταία στιγμή. Προκύπτουν διάφορα τέτοια προβλήματα. Ωραία. Χρειάζονται πολλές γλώσσες για αυτό το επάγγελμα. Και εσείς πώς γνωρίζετε? Χρειάζεται καταρχάς πάρα πολύ καλή γνώση της ελληνικής. Πρέπει να μιλάς καλά ελληνικά για να μπορείς να αποδώσεις όσο το δυνατόν καλύτερα οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Από εκεί πέρα η βασική γλώσσα είναι τα αγγλικά, γιατί έτσι κι αλλιώς σε όλα τα φεστιβάλ, τα διεθνή φεστιβάλ, οι ταινίες έχουν πάνω αγγλικούς υπότιτλους, είναι υποχρεωτικό, οπότε έχεις αυτό σαν βάση. Και από εκεί και πέρα όσες περισσότερες γλώσσες μιλάς, τόσο πιο βοηθητικό είναι και τόσο περισσότερο σου δίνει τη δυνατότητα να μεταφράσεις και από τις πρωτότυπες γλώσσες. Προσωπικά μιλάω αγγλικά και ισπανικά, μεταφράζω δηλαδή από αγγλικά και από ισπανικά. Πιστεύετε ότι είναι μια δουλειά που έχει μέλλον και θα τη συνιστούσατε σε νέους? Ναι. Ελπίζω να είναι μια δουλειά που έχει μέλλον. Γιατί τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα μεταφραστικά εργαλεία που κυκλοφορούν, που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο της μετάφρασης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σιγά σιγά να αρχίσει να αντικαθιστάται το κομμάτι του μεταφραστή. Βέβαια, ποτέ δεν θα μπορεί να αποδοθεί 100% με την ίδια επιτυχία που μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος από μία μηχανή. Αλλά ακριβώς επειδή εξελίσσεται αυτό το πράγμα και βελτιώνεται, σιγά σιγά ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της μετάφρασης μπορεί να γίνεται από AI. Και επίσης, πιθανόν σε κάποια χρόνια να μην χρειαζόμαστε και στο ρόλο μας για τον ταυτόχρονο υποτιτλισμό, δηλαδή κατά τη διάρκεια της προβολής που ρίχνουμε τους υπότιτλους, και αυτό να αντικατασταθεί από συγχρονισμό των υποτίτλων που γίνεται από πριν, όπως στην τηλεόραση ή στις ταινίες που βλέπουμε που είναι τυπωμένοι πάνω υπότιτλοι. Εμείς ρίχνουμε παράλληλα, γιατί πάνω οι κόπιες έχουν αγγλικά. Οπότε πρέπει
να ρίξουμε τους ελληνικούς από κάτω. Το έχετε προσέξει. Ναι, ναι. Αυτό εκεί υπάρχει αυτή η διαφορά. Ευχαριστώ. Thank you.